Κότς αποδέχτηκε δύσκολο το παιχνίδι σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και από πριν την έναρξή του. Ξέραμε ότι η Χάνθε βρισκόταν σε δύσκολη βαθμολογική θέση και ήταν φωτέρα τώρα πέσει με πολύ μεγάλο κίνητρο για να γίνει τη διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα κάπου μας, να μας εμπλέξει και μας στην κατάσταση που βρίσκεται η ίδια. Πρόκειται όμως για μια ομάδα που είναι πολύ καλή, ήταν πολύ διαβασμένη, είχε ένα πολύ καλό coach και το ξέραμε ότι θα παίξουν και δυνατά και διαβασμένα και πολύ μεγάλο κίνητρο. Και πριν επομένως την άλλη σπαθή, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Το ίδιο έγινε για αυτή τη διάρκεια, όπου ενώ ξεκινήσαμε αρκετά καλά, τα βρεθήκαμε μετά το 5ο λεπτό, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και αναγκαστήκαμε να κυνηγάμε στο παιχνίδι. Και αυτό έγινε και στο δεύτερο επίπονο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη και πνευματική δύναμη και σωματική δύναμη να γυρίσει σε ένα παιχνίδι. Ευτυχώς στο τέλος είχαμε εμείς αυτοί που πήραμε την νίκη. Παίκτες σου και εσύ ο ίδιος στο τέλος δεν φώναξατε Κατερίνη αυτή τη φορά, φώναξατε Τάκη Σφίγγας, αφιερωμένη στον Τάκη αυτή η νίκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ήταν όλο το διάστημα που ήταν φωτισμένοι συναισθηματικά. Ήταν δύσκολο, δύο εβδομάδες δύσκολες. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε το αφιερώσουμε τη νίκη. Και όχι μόνο τη νίκη, το αφιερώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό προσωπικό του πυρηνικού αρχαίου ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, και σε επίπεδο ανδρικό. Ελπίζω όλα να πάει καλά, να το αφιερώσουμε και μια επιτυχία, να το αφιερώσουμε μια επιτυχημένη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντική νίκη η σημερινή. Δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο όπως εξελίχθηκε, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα στο τέλος έδειξε χαρακτήρα για άλλη μια φορά. Πολύ πολλά καλή χρονιά, να ευχηθώ πρώτα απ' όλα. Ναι, όντως ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα, πιστεύω, με 10 μέρες τώρα λόγω διακοπών. Πάντα μετά από μια διακοπή τέτοια ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς το κάναμε, πιστεύω, σήμερα δύσκολο. Δεν ήμασταν στο 100% μας, αλλά πλέον κρύβουμε μέταλλο στο τέλος και κερδίζουμε τα παιχνίδια όπως σήμερα. Στο τέλος φωνάξατε Τάκη Σφίγγας, αφιερωμένη στον Τάκη Νίκη. Ακριβώς, σήμερα η μέρα ήταν για αυτό το μυστηριό άνθρωπο και τον πυρηνικό αρχαίο, ο οποίος πιστεύω, εντάξει, εγώ τον έπρεπε σαν καινούριος που είμαι, τον γνώρισα φέτος, αλλά όπως γνωρίζω και από τους παλαιότερους, έδωσε σώμα και ψυχή για αυτήν την ομάδα. Και ακριβώς αυτό ξέρω και γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς μας λίγο πάνω και ξέρετε για μας. Το αφιερώσω από την τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες σήμερα. Κρίθηκε στον πόντο όπως τελικά εξελίχθηκε. Θέλω να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ και το δείξαμε από την αρχή. Δείξαμε τις διαθέσεις μας, δουλέψαμε πολύ με τις γιορτές. Ήταν κομβικό σημείο για μας, μάλλον κομβικό παιχνίδι για την πορεία της ομάδας στη συνέχεια. Δυστυχώς λεπτομέρειες οδήγησαν τον Μάστο να το πάρει η αντίπαλη ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πυρηνικού. Είναι μια υγιής ομάδα με πολύ καλό υλικό, με πολύ καλό προπονητή και κάνει μια αξιοθαύμαστη πορεία. Σε επόμενη πορεία στην ομάδα.